Αλμυρός και Εθνικός αναμετρήθηκαν σήμερα στο Γάζι, στον τέρμπι κορυφής του 4ου ομίλου, με τον Αλμυρό στο 18 λεπτό να ανοίγει το σκορ, όταν μετά από βολέ του Χανιωτάκη η μπάλα πέρασε με τον Ρέγιας να φεύγει πανέξυπνα στην πλάτη της άμυνας και με άπιαστο σουτ να κάνει το 1-0. Ο Εθνικός προσπάθησε να αντιδράσει και είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία του στο πρώτο ημίχρονο στο 28 με το σουτ του Πολίζου και τον Χανιωτάκη να αποκρούει σωτήρια σε κόρνερ. Η αποτελεσματικότητα του Αλμυρίου στο πρώτο ημίχρονο επιβεβαιώθηκε και πάλι στο 38 με τον Ρέγιες να μπαίνει στην περιοχή από αριστερά και να σημειώνει ένα εντυπωσιακό γκολ για την ομάδα του. Το 2-0 παρέμεινε στο πρώτο ημίχρονο, όμως ο Αλμυρός λίγο πριν ολοκλήρωσή του έχασε με τραυματισμό στο χέρι τον Παπαδομιχελάκη, σε μια φάση όπου ο Εθνικός έφτασε κοντά στην μείωση του σκορ. Το μάτς απέκτησε μεγάλη ένταση στο δεύτερο ημίχρονο, με έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Εθνικού, ζητώντας φάουλ και κάρτα πάνω στον Γιαλούση σε μαρκάρισμα στον Γεωργούση, σε μια φάση όπου ο διαιτής Κυριακίδης άφησε το πλεονέκτημα σε αντεπίθεση του Εθνικού. Μάλιστα, όλος ο Εθνικός έπεσε πάνω στον διαιτητή και το μάτς διακόπηκε για λίγα λεπτά, χωρίς να δοθεί κάποια κόκκινη κάρτα. Η ομάδα του Πειραιά ξαναμπήκε στο παιχνίδι στο 61, όταν μετά από κόρνερ του Μακρυγιάννη, ο Ζωγραφάκης βρέθηκε αμαρκάριστος και μείωσε σε 2-1. Στο 73, ξανά από στατική φάση ήρθε και η ισοφάριση, με σκόρερ αυτή την φορά το Χρούστινετς, που εκμεταλλεύτηκε την σύγχυση στην περιοχή του Αλμυρού. Οι φιλοξενούμενοι φτάσαν μάλιστα κοντά σε πλήρη ανατροπή στο σκορ, με τον Χανιωτάκη να κάνει εντυπωσιακή απόκρουση σου Κυριαζή στο 84 και να κρατά το ισόπαλο 2-2 στο Γάζι. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, νομίζω κοντά στη ροή του παιχνιδιού, γιατί θεωρητικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο είχαμε τον έλεγχο, πατούσαμε καλύτερα, είχαμε την κατοχή, δημιουργούσαμε ευκαιρίες και παρόλα αυτά έριξε και ο αντίπαλος την ποιότητά του. Νομίζω ότι οι δύο εκτελέσεις που κάνει ο Ρέγιας είναι πάρα πολύ καλές. Αλλά νομίζω ότι ξεκινάνε από καθαρά προσωπικά λαθικά μας. Στο ημίχρονο αυτό που είπαμε τα παιδιά ήταν ότι πραγματικά δεν είχα ουσιαστικά παράπονα από την εικόνα μας και τη διάθεση μας στο γήπεδο για την προσέγγιση που είχαμε στο μάτς. Και απλά θα πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο και να πιέσουμε λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι πήραμε κάποια ρίσκα τακτικά μέσα στο γήπεδο, μας βγήκανε. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι καταφέραμε να σοφαρίσουμε και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει και το παιχνίδι. Έτσι όπως πήγε το μάτς, νομίζω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να έχω παράπονα από τα παιδιά. Πραγματικά κάνανε κατάθεση ψυχής, δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Δυστυχώς έχουμε μείνει πάρα πολύ λίγοι. Έχουν φάει τα παιδιά αυτά όλους τους αγώνες. Είχαμε Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο. Με συνέπεια να μην έχουμε φρεσκάδα στο δεύτερο ημίχρονο και να γίνει το 2-0-2-2. Ξαναλέω, είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά.